και για τους άλλους. Ασφάλειας. Θα τους έρθει η Ραβασάκη να πληρώσουν πρόστιμο, κύριε Υπουργέ, έτσι. Έτσι δεν είναι, από σήμερα. Τους ξέρει η εφορία. Τους ξέρει το σύστημα γενικότερα. Βεβαίως να πούμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί πρέπει να είναι διαθετικά, ότι πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1.200.000 τα ανασφάλιστα, έχουν πέσει ουσιαστικά κατά 800.000 κάτω. Όμως, παρόλα αυτά, οποιοδήποτε ανασφάλιστο όχημα είναι κακό να υπάρχει. Στο μέτρο που είναι πραγματικό ανασφάλιστο. Νομίζω ότι με την διασύνδεση των μητρών που κάναμε, που όφιλε να το έχει κάνει η πολιτεία εδώ και δεκαετίες, δηλαδή των μητρών της εφορίας, των μητρών του μεταφορών και του μητρώου της αστυνομίας, έχουμε πλέον εξαλείψει τις περισσότερες από τις πιθανότητες ένα ανασφάλιστο όχημα να εμφανίζεται ως ανασφάλιστο, αλλά στην πραγματικότητα να μην υπάρχει. Πάντως υπάρχουν και κάποια προβλήματα γραφειοκρατικά. Δηλαδή μου κλέψατε αυτοκίνητο, πήγα να κάνω δήλωση στην αστυνομία, δεν πήγα στην εφορία, δεν πήγα στο Υπουργείο Μεταφορών, άρα δεν φαίνεται το ότι είναι κλεμμένο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτή η online σύνδεση όπου από το αστυνομικό τμήμα θα έπρεπε να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και του έρχεται τώρα να πληρώσει. Και του έρχεται τώρα να πληρώσει. Αυτό τι κάνει. Και με πρόστιμο. Το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, κύριε Παπαδάκη, μαζί αυτό και είχαμε συμβουλέψει από την καλή εκπομπή σας ότι θα πρέπει αυτό το σημείωμα που είχαν τότε από την αστυνομία να το προσκομίσουν στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην εφορία. Υπάρχει διασύνδεση πλέον από το σύστημα του προστασίας του πολίτη, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δηλαδή, αλλά για εκείνες τις δηλώσεις που έχουν γίνει μετά το 2008. Άρα λοιπόν τα πριν το 2008, αν τα έχουν στα χέρια τους τα χαρτιά αυτά, πρέπει να τα προσκομίσουν. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Πρέπει να το κάνουν. Βέβαια υπάρχουν και τα παρατημένα, ξέρετε, παλιά στην ελληνική περιφέρεια ιδιαίτερα. Μας έχουν έρθει τώρα κάποια μηνύματα. Λέει, παιδιά, εγώ το τάψα στον χωράφι. Ωραία, κουταμάρα μου που δεν πήγα να πληρώσω. Δεν είχε καταθέσει πινακίδες. Σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη, και δώσαμε τη δυνατότητα με την διάταξη πέρυσι, και ακόμα ισχύει, όποιος έχει τέτοια περίπτωση για πρώτου 2004 όχημα, να πάει να το διαγράψει με μία απλή δήλωσή του ότι πλέον το όχημα αυτό έχει αχρηστευτεί. Πρέπει να πληρώσει όμως και τα δημοτικά τέλη των. Τα δημοτικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας των ετών που. Των ετών το οποίο το έχει παρατημένο. Δεν το είναι. Όχι, μόνο τα τέλη κυκλοφορίας που ήταν μέχρι το 2004. Όλα τα υπόλοιπα διαγράφονται. Ναι, γιατί ξέρετε, λέμε. Με μηχανάκι έχει συμβεί αυτό. Μου είχε τύχει εμένα παλιά. Με ένα μηχανάκι το εγκατέλειψα, δεν έδωσα τις πινακίδες, το έκανα εγώ. Ναι. Σαραβάλιασε το μηχανάκι, το είχα εκεί στην άκρη, εγκαταλειμμένο. Και τελικά μου έρχεται να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας όσο έκανε το μηχανάκι και ασφάλιστρα. Κουταμάρα που βέβαια. Άχι. Πήγα, έτρεχα, έκανα, έρα, πλήρωσα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και βάλαμε αυτή τη διάταξη. Βέβαια, η διάταξη αυτή δεν καλύπτει δυστυχώς τις μοτοσυκλέτες. Αν και η δική μου εισήγηση ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν αντίθετες απόψεις από τις υπηρεσίες. Γιατί όμως να μην συμβαίνει με τις μηχανές? Πιστεύω να καμφθεί η άποψή μου, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να καλυφθούν και οι μηχανές. Γιατί είναι άδικο για τις μηχανές. Οι υπηρεσίες πιστεύουν ότι δεν είναι όμοιες οι περιπτώσεις, δεδομένου ότι για τα αυτοκίνητα υπήρχε υποχρέωση να πηγαίνουν μετά το 2004 σε εταιρείες ανακύκλωσης, ενώ για τις μηχανές δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δώσουμε αντίστοιχη, νομίζω, δυνατότητα και στις μηχανές και το έχω εισηγηθεί σχετικά. Ελπίζω να τους πείσω. Και έχουμε και την επιστροφή των πινακίδων. Όπου με μία επιβάρυνση, εδώ θα τα χαλάσουμε λίγο. Γιατί αυτή η επιβάρυνση, αφού θα το πάρω για 2 μήνες. Και γιατί να μην ισχύει για όλους, Γιώργο. Δηλαδή και για αυτούς, εγώ ρε παιδί μου, που έχω να πληρώσω για 1 χρόνο. Να πάω για να πάρω για 3 μήνες, για 4 μήνες. Για να δώσω τη δυνατότητα και σε σένα να το πάρεις για 1 μήνα. Θα βγάλει περισσότερα χρήματα το κράτος, κύριε Παπαδάκη. Χωρίς καπέλο, να μην καταθέτω πινακίδες. Δηλαδή, λέει ο άλλος, εγώ το θέλω μόνο για 3 μήνες το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Για 3 μήνες να πληρώσω τα τέλη που αντιστοιχούν. Και να το πάρω. Τώρα, αν πρέπει να πάρω πίσω τις πινακίδες, για 2 μήνες θα πληρώσω 3. Για 3 μήνες θα πληρώσω 4. Και λέει ο κόσμος, γιατί αυτό το χαράτσι. Και εξομοιώνεται, έχετε δίκιο. Και εξομοιώνεται μετά τους 5 μήνες. Μετά τους 5 μήνες πληρώνεις ανά μήνα ουσιαστικά. Μέχρι εκεί υπάρχει μία επιβάρυνση ενός μήνα ακόμα. Αυτή ήταν η άποψη του οικονομικού επιτελείου, από την αρχή δηλαδή. Είναι εισπρακτικό, είναι καθαρά εισπρακτικό. Κάθε χρόνο. Ναι, νομίζω και εγώ ότι έχει τέτοιο χαρακτήρα. Είναι καθαρά εισπρακτικό. Να το δούμε αυτό. Είναι ευκαιρία που σας έχουμε. Κάθε χρόνο όνομα λέτε ότι θα αλλάξουν τέλη κυκλοφορίας. Υπάρχει περίπτωση να τα δούμε αλλαγμένα του χρόνου? Υπάρχει περίπτωση να τα δούμε αλλαγμένα του χρόνου, ειδικά από το χρόνο το 2019. Η εισήγηση από το Υπουργείο Μεταφορών είναι η αναλογικοποίηση με την αξία του αυτοκινήτου, που νομίζω ότι όλος μας βρίσκει σύμφωνο. Είναι λογικό αυτό. Και βεβαίως να λαμβάνονται υπόψη και τα περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν είπε κανείς όχι. Βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση
Και πρέπει να υπάρχει μια αναλογική εφαρμογή με την αξία. Και βέβαια επιτέλους θα πρέπει να γίνει σύνδεση των τελών κυκλοφορίας με την κατάσταση του οδικού δικτύου. Γιατί ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει και ένα μπέρδεμα το οποίο δεν ξέρει ο δρόμος. Ο κόσμος. Υπάρχουν δρόμοι λεωφοριακοί οι οποίοι ανήκουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Στην περιφέρεια. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι υπερτοπικής σημασίας που ανήκουν στην περιφέρεια. Yeah. Υπάρχουν δρόμοι που είναι εθνικοί που ανήκουν στο Υπουργείο. Υπάρχουν δρόμοι λεωφοριακοί που. Κανείς δεν τους φτιάχνει. Και εντωμεταξύ, εγώ τέλη κυκλοφορίας δεν πληρώνω για να εισπράττει το κράτος, αλλά για να ανταποδίδει, γιατί είναι ανταποδοτικά τα τέλη κυκλοφορίας. Μόνο εκεί δεν πάνε, Γιώργο. Για να έχω. Ξέρετε την κατάσταση του οδικού δικτύου. Την ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Έχει βελτιωθεί σε αρκετά σημεία, ειδικά στους δρόμους που βρίσκονται υπό παραχώρηση. Υπάρχουν καινούργιοι δρόμοι, αλλά εκεί που υπονοείτε εσείς έγινε η κατάσταση άσχημη. Δηλαδή, σε δημοτικές οδούς ή σε επαρχιακές οδούς, όπου είναι αρμοδιότητα των Δήμων ή των περιφερειών, υπάρχει πράγματι κακό οδικό. Έχω πρόταση. Έχω πρόταση. Εκεί που πληρώνουμε διόδια. Κάτσε, μισό λεπτό. Ναι, έχετε δίκιο. Έχω πρόταση, η οποία σας αφορά, επειδή θα είναι και υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Τα τέλη κυκλοφορίας να πηγαίνουν στους Δήμους. Να πηγαίνουν στο Δήμο μου τα τέλη κυκλοφορίας και ο Δήμος μου να φροντίζει για το οδικό δίκτυο του Δήμου. Στον άλλο Δήμο για τον άλλο Δήμο. Στον άλλο Δήμο για τον άλλο Δήμο. Γιατί ξέρετε κάτι. Πληρώνει ο κάτοικος της Αλεξανδρούπολης τέλη δημοτικά που πληρώνει ο κάτοικος της Εκάλης. Είναι λογικό αυτό? Ουσιαστικά, κύριε Παπαδάκη, χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για να κάνουν τοπικά έργα και εκείνοι πρέπει να καταστρώσουν πού ακριβώς θέλουν να διοχετεύσουν τα χρήματα αυτά. Εναπόκειται πλέον στον κάθε Δήμαρχο να πει πού θα τα δώσει τα χρήματα αυτά κάθε χρόνο. Δίνουμε χρήματα ακριβώς για οδικά και άλλες υποδομές. Αλλά από εκεί πέρα είναι θέμα ευθυκρισίας του κάθε Δημάρχου. Μάλιστα. Και κάτι πολιτικό που ενδιαφέρει και το χώρο προέλευσής σας. Είσαστε στους ανεξάρτητους Έλληνες. Άκουγα τον κύριο Ξηδάκη να λέει ότι μετά τον Αύγουστο ουσιαστικά μπορεί να γίνουν και εκλογές γιατί τελειώνουν τα μνημόνια. Άρα και η αποστολή αυτή της κυβέρνησης, άρα και η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λίγη λοιπόν η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες μετά την ολοκλήρωση της εξόδου από τα μνημόνια. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι η κοινωνική ανάγκη που ουσιαστικά οδήγησε τα δύο κόμματα, τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ, να συμπορευθούν, είχε δύο πτυχές. Η μία πτυχή ήταν αυτή που αναφέρατε εσείς, η ολοκλήρωση του κύκλου εξόδου από τα μνημόνια και από την άλλη πλευρά η επαναφορά των ηθικών αξιών και της εντιμότητας στην πολιτική ζωή. Ας μην ξεχνούμε ποτέ, εγώ το διατρανώνω πάντοτε στις ομιλίες μου ή και στις συνεντεύξεις μου, ότι αυτή η κρίση δεν ήταν ποτέ οικονομική κρίση, ήταν πάνω απ' όλα κρίση ηθικών αξιών. Αν τα έργα στο Υπουργείο που βρίσκομαι εγώ γινόντουσαν κάποτε με 2 και 3% και σήμερα γίνονται με 50%. Πρέπει κάποιος να απαντήσει γιατί γινόταν αυτό. Γιατί τώρα γίνονται με 50% τα ίδια έργα και τότε με 3% έκπτωση. Ή αν τα ΕΣΠΑ τότε δινόντουσαν μόνο στο 4% των ετούντων και τώρα δίνονται στο 95% των ετούντων, κάποιος πρέπει να απαντήσει γιατί γινόταν αυτό. Άρα η κρίση ήταν ηθική. Ήταν ηθικών αξιών. Αυτός ο κύκλος, ο δεύτερος κύκλος εντιμότητας και επαναφοράς ηθικής στην πολιτική ζωή και την κοινωνική ζωή του τόπου δεν έχει ολοκληρωθεί. Το κακό έχει βαθιές ρίζες. Νομίζω λοιπόν. Πάντως υπάρχουν συνάδελφοί σας, από την κυβέρνηση, γιατί βουλευτής δεν είσαστε, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μετά τον Αύγουστο με ελαφρά πηδηματάκια μπορούμε να πηγαίνουμε. Μπορεί να χωρίσουν και οι δρόμοι μας. Να πάμε σε εκλογές δηλαδή. Ο καθένας, κύριε Παπαδάκη, μπορεί να ερμηνεύει όπως νομίζει όταν εκφράζει το άτομό του. Από εκεί και πέρα και οι δύο κομματικοί σχηματισμοί έχουν τα όργανά τους τα οποία αποφασίζουν. Αυτή τη στιγμή και οι δύο κομματικοί σχηματισμοί εκφέρουν την άποψη που σας είπα πριν, ότι δηλαδή η κοινωνική αναγκαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τις εκλογές θα δούμε, εφόσον υπάρχει και το ανάλογο αποτέλεσμα, πώς θα συμπορευτούμε, αν συμπορευτούμε πάλι μαζί. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαυραγάνη. Ναι. Βγάλαμε και κάποια πράγματα. Και ειδήσεις. 30 Απριλίου να πούμε ότι ήταν η διασταύρωση, επειδή μας ρωτάνε για τα ανασφάλιστα. Μέχρι 30 Απριλίου, ναι, αλλά πρόσεξε. Δηλαδή κάποιος που ασφαλίστηκε μετά τις 30 Απριλίου, του έρχεται τώρα η ειδοποίηση και λέει έλα να πληρώσει πρόστιμο. Ναι, άμα έχει πληρώσει χτες. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό το πρόστιμο θα το πληρώσει. Στάσου, εμείς λέγαμε στον κόσμο και από το Υπουργείο μας είπαν ότι αν έχετε πληρώσει μέχρι χτες. Γιώργο, έγινε παγίδα εδώ.
Εδώ έγινε εξαπάτηση. Στο λέω ξεκάθαρα. Μάλιστα. Έτσι. Πολύ, να εδώ λοιπόν, την έχουν πατήσει κάποιοι. Έχετε πληρώσει τα ασφάλιστρα και θα πληρώσετε το καπέλο τα 250 ευρώ το πρόστιμο. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ θες και τρελάθηκα. Για να ακούσω. Με ένα παιδί το οποίο ήταν σε ένα ίδρυμα με καλόγριας. Σε ηλικία 12 ετών, λέει, καταγγέλει, ότι βιάστηκε από μία καλόγρια. Από μία 27χρονη. Να μου πεις τώρα για βιασμούς, θα μιλήσετε πρωί-πρωί. Ακούστε την εξέλιξη. Βιάστηκε κατ' επανάληψη από την καλόγρια αυτή για 3 χρόνια. Το παιδί δεν μίλαγε. Εσόκλειστο στο ίδρυμα αυτό, που καλόγριας φροντίζανε για την ανατροφή τους, την ηθική και βιολογική, η καλόγρια έμεινε έγκυος. Και έφυγε. Ο άνθρωπος αυτός το κράταγε. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι 75 ετών. Και δεν άντεξε άλλο. Έψαξε να βρει την κόρη του. Η οποία σήμερα είναι 63 ετών. Είναι συγκλονιστικό το ρεπορτάζ. Σάλο έχει προκαλέσει η αποκάλυψη του Έντουαρντ Χέις ότι συντριφερεί ηλικία των 12 ετών και ενώ ήταν σε καθολική χοροδία στην πόλη Λάνκασαϊρ, έπεσε θύμα κακοποίησης με σκαλόγρες που άνηκε στη φραγκεσκανική αποστολή του Σεν Ζωζέφ. Μάλιστα, ανακάλυψε ότι έχει αποκτήσει και μια κόρη, η οποία είναι σήμερα 62 ετών. Ο Έντουαρντ αποκάλυψε ότι η Ιρλανδή καλόγρια Μάρι Κόνλεθ, που ήταν τότε 27 ετών, τον βίαζε επί 3 συναπτά έτη μέχρι που έμεινε έγκυος και έφυγε από την αποστολή. Ο 76χρονος σήμερα Έντουαρντ συγκλονίζει με τις αποκαλύψεις του. Ήμουν μόλις 12 ετών. Μου κατέβασε τα παντελόνια και με έριξε στο πάτωμα. Έκατσε πάνω μου, ενώ αυτό της έγινε συνήθεια. Κυκλοφορούσε χωρίς εσώρουχα και μου μιλούσε βρώμικα. Δεν την άφηνα να με φιλήσει. Πίστευα ότι τα παιδιά γίνονται όταν ένας άντρας φυλάει μία γυναίκα. Η ιστορία αυτή κράτησε 3 χρόνια και όταν έμεινε έγκυος, η Μάρι Κόνλεθ πήγε στην αδελφή της στην Ιρλανδία, ενώ ο Έντουαρντ έφυγε από οικότροφο.